Οι αθλητές έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, η εφίδρωσή τους, η απώλεια σε υγρά κατά τη διάρκεια της άσκησης, η οποία μπορεί να είναι υπό ζεστές συνθήκες και υπό μεγάλη ένταση, μπορεί να φτάσουν τα 2 με 3 λίτρα απώλεια υδρότα την ώρα. Οι απώλειες υδρότα πέρα από απώλειες νερού συνεπάγονται και απώλειες ηλεκτρολιτών. Πρέπει οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια της άσκησης οι αθλητές να καταναλώνουν αθλητικά ποτά όταν έχουμε να κάνουμε με άσκηση μεγαλύτερης της μίας ώρας, αθλητικά ποτά τα οποία να περιέχουν υδατάνθρακες της τάξης του 6 με 8% και οι οποίοι να είναι μεικτοί υδατάνθρακες, και τα ποτά αυτά συνήθως περιέχουν και νάτριο για να καλύπτονται οι απώλειες σε ηλεκτρολίτες. Οι υδατάνθρακες είναι μια έξτρα πηγή εξωγενής μορφής ενέργειας η οποία βοηθάει στον οργανισμό στην επιμήκυνση της άσκησης, ενώ το νάτριο είναι απαραίτητο για να καλύψει τις απώλειες των ηλεκτρολιτών οι οποίες προέρχονται και οι οποίες λόγω άσκησης μπορούν να επιβαρύνουν τόσο την υδατική ομοιόσταση όσο και τη θερμορύθμιση. Προφανώς όταν κάποιος ασκείται ή αθλείται σε ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες, και όταν λέμε ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες εννοούμε την άσκηση κατά τη διάρκεια ζεστών θερμοκρασιών και υψηλών θερμοκρασιών ή την άσκηση κατά τη διάρκεια κρύων θερμοκρασιών, υπάρχουν σημαντικές απώλειες υδρότα. Κατά την άσκηση, ως γνωστόν, ο υδρότας, η εξάτμιση αυτού οδηγεί πάνω από 80% της θερμότητας του σώματος να αποβάλλεται κατά τη διάρκεια της άσκησης, συνεπώς είναι απαραίτητη η κάλυψη αυτής της απώλειας σε υγρά και σε ηλεκτρολίτες κατά τη διάρκεια της άσκησης στη ζέστη, και είναι προφανές ότι όσο περισσότερο είναι η ζέστη και όσο περισσότερη είναι και η υγρασία κατά τη διάρκεια της άσκησης, είναι μεγαλύτερες οι απαιτήσεις του οργανισμού σε υγρά. Όπως είπαμε, ένας αθλητής μπορεί να φτάσει να υδρώνει και να χάνει 2 με 3 λίτρα υγρών κατά τη διάρκεια της άσκησης στη ζέστη, και συνεπώς είναι απαραίτητη η κατανάλωση με συγκεκριμένο τρόπο και μέσω ενός εξατομικευμένου πρωτόκολλου ενυδάτωσης η κατανάλωση νερού ή αθλητικού ποτού, ώστε να μην εμφανιστούν οι επιβλαβείς συνέπειες που έχει η αφυδάτωση στον οργανισμό και στην αθλητική απόδοση εξειδικευμένα. Τώρα, όσο έχει να κάνει σχέση με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και την άσκηση σε συνθήκες κρύου, και εκεί υπάρχουν σημαντικές απώλειες σε υγρά, παρότι κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι στο κρύο ο αθλητής δεν υδρώνει τόσο όσο στη ζέστη, αυτό δεν ισχύει. Τα πολλά στρώματα ρούχων, τα οποία συνήθως είναι και θερμομονωτικά, οδηγούν σε αυξημένη εφίδρωση κατά τη διάρκεια άσκησης στο κρύο. Επιπροσθέτως, η εξάτμιση του υδρότα δεν είναι εφικτή όσο αν δεν έχει τόσα πολλά στρώματα ρούχων για να αποβληθεί η θερμότητα από τον οργανισμό, οπότε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος θερμικών διαταραχών. Ενώ ό,τι έχει να κάνει σχέση με το κρύο επίσης είναι το ότι οι αθλητές οι οποίοι γυμνάζονται ή ασκούνται κατά τη διάρκεια κρύων περιβαλλοντικών συνθήκων δεν έχουν την ίδια διάθεση, την ίδια όρεξη να καταναλώσουν υγρά όπως όταν κάνει άσκηση στη ζέστη, και επιτοπλίστων η διαδικασία και επιπροσθέτως η διαδικασία του να βγάζεις τα ρούχα ούτως ώστε να οδηγηθεί σε διούρηση είναι κάτι άβολο ή και δύσκολο ακόμα όταν έχεις πολλά ρούχα θερμομονωτικά, ιδιαίτερα για γυναίκες, και αυτό οδηγεί εσκεμμένα σε μειωμένη κατανάλωση υγρών.